Λοιπόν, όπως βλέπετε κι εσείς και όπως η τεχνική υπηρεσία με έχει ενημερώσει και όπως είδα και εγώ ο μηχανικός που είμαι, η ζημιά είναι μεγάλη. Είναι ένα ατύχημα που συμβαίνει, δεν συμβαίνει πολύ συχνά, δυστυχώς έτυχε τώρα. Δεν είναι μόνο το θέμα της αποκατάστασης των ζημιών που θέλει διαδικασίες ολόκληρες σε ένα δύσκολο λιμάνι όπως είναι η Σούδα, είναι και ο χρόνος που θα απαιτηθεί, γιατί αυτή η ράμπα όπως βλέπετε θα βγει εκτός λειτουργίας, μας δημιουργεί θέματα διάφορα στην κίνηση των πλοίων. Θα ξεκινήσουμε από σήμερα τις διαδικασίες, όσο το δυνατόν μπορούμε πιο γρήγορα, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά αυτή που έγινε. Εξαμελίας, σε πάση περιπτώσει. Πώς έγινε? Οι πληροφορίες μου είναι, παρότι δεν ήμουν παρόν, οι πληροφορίες μου είναι ότι ο αέρας σήμερα που είναι πολλά μπουφόρ, συνετέλεσε να γίνει αυτό το ατύχημα. Δηλαδή τα πλοία πάντα έχουν πρόβλημα όταν υπάρχει νοτιάς, δίνουν λίγο παραπάνω κίνηση στις μηχανές για να το ξεπεράσουν. Αν σταματήσει ο αέρας, το πλοίο συνεχίζει την πορεία του και έγινε αυτό το πράγμα, φαντάζομαι. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλό θα ήταν να μην συμβεί από την περίοδο που αρχίζει και η τουριστική σεζόν. Θα μας δημιουργήσει θέματα από αυτό. Η διαδικασία αποκατάστασης ποια είναι, τι θα κάνουμε? Είναι δύσκολη διαδικασία. Η κυρία Σκουμπάκη μπορεί να σας πει, πρέπει να ενημερωθεί το Υπουργείο, να πάμε με διαδικασίες κατεπίγοντος. Είναι θέματα χρηματοδότησης. Αυτή η ζημιά είναι μεγάλη. Είναι 200.000 ευρώ στην πρώτη φάση. Οπότε δεν γίνεται με αποφάσεις τη στιγμή. Πρέπει να γίνει διαδικασία. Έτσι όπως το λέτε, το οποίο αυτό δεν έρχεται συνέχεια, έκανε ένα τακτικά λογολόγια ένα ολοκλείο, δεν είναι όπως να έρθει ένα ολοκλείο γραμμής. Το θέμα είναι ότι αυτή η πλευρά της πολίτας δεσμεύεται. Όχι, δεν το γνωρίζουμε. Για το πλοίο δεν γνωρίζω τι. Μπορούμε να κάνουμε... Είναι θέμα του λιμανακίου και θα γίνει ασφαλώς, θα γίνει πραγματογνωμοσύνη με νεογνώμονες, να δουν αν μπορεί να αποκλέψουν. Προσεγγιστικά, έστω πόσο καιρό μπορεί να χρειαστεί για να επισκευαστεί, έχουμε κάποια εκτίμηση? Για να μην κοροϊδευόμαστε, 3 μήνες το λιγότερο.